Στην κρεμαστή, κυρίες και κύριοι, κατέληξε το τρόπαιο του 63ου τελικού του κυπέλου της Δωδεκανήσου. Ο Φίβος Κρεμαστής κέρδισε με 1-0 τον Απόλλωνα Καλυθιών στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου και πλέον βαδίζει ολοταχώς για να κατακτήσει και τον ντάμπλ. Παρακολουθούμε στιγμιότυπα από τον τελικό. Ο Απόλλων Καλυθιών είχε την ευκαιρία πάντως να προηγηθεί στο σκορ στο 71ο λεπτό με πέναλτι. Το έχασε όμως ο Γιάννης Αρχοντούλης και λίγο αργότερα ο Φίβος πέτυχε το γκολ το οποίο έκρινε τον τελικό. Εδώ οι καθιερωμένοι χαιρετισμοί και το στρίψιμο του νομίσματος από τον διαιτή Μιχάλη Μάμη πριν την έναρξη του αγώνα. Περνάμε στα στιγμιότυπα. Στο 11 ο Μουτσοντέμι κάνει ένα σουτ πολύ μακριά από την εστία όμως του τερματοφύλακα Λουτριώτη. Ήταν το πρώτο σουτ του τελικού αυτό. Εδώ οι φίλοι του Φίβου που κάθονται στη θύρα 6 και προσπαθούν να παροτρύνουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Συνέχεια στο παιχνίδι, στο 24 ο Τζαφέρη σεντράρει, κεφαλιά του Μαθιού, πέφτει και μπλοκάρει ο νεαρός Κούφαλης, 16 ετών, νεαρός τερματοφύλακας του Απόλλωνα. Σέντρα εδώ στην περιοχή διώχνει ο Φυλακούρης. Έχουμε φτάσει στο 34 με την προσπάθεια εδώ στη μεγάλη περιοχή. Ζητήθηκε πέναλτι από πλευράς των τυπικά φιλοξενούμενων. Ο διαιτής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά. Είναι μια φάση να διορθώσω όχι στο 34, στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ μέσα στη μεγάλη περιοχή το ξαναβλέπουμε ακόμα μια φορά. Ο διαιτής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά σε αυτό εδώ το μαρκάρισμα. Ενώ το σκόρ είναι ακόμα στο 0-0, διαμαρτυρήθηκε όλος ο πάγκος του Φίβου για αυτή εδώ τη φάση στα μέσα περίπου του πρώτου ημιχρόνου. Το 0-0 διατηρείται. Στο 21ο λεπτό έχουμε φτάσει, ο Ματιός κοντρολάρει, φέρνει την μπάλα στο δεξί, ζυγίζει το σουτ, το κάνει άστοχο όμως, η μπάλα μακριά από την εστία. Στο 34ο λεπτό θα δούμε και ένα μακρινό σουτ του Γκινή, εδώ μια εστία φωτιάς που έχει ανάψει από τα χαρτάκια μπροστά από την κερκίδα των Καλυθενών. Το σουτ του Γκινή μακρινό στο 34 χωρίς καμία απολύτως τύχη, ένα από τα καπνογόνα τα οποία έπεσαν στο ποδηλατοδρόμιο του Δημοτικού Σταδίου, βλέπουμε εδώ. Υπάρχει στο μια φάση ακόμα στο πρώτο ημίχρονο με ένα απευθείας φάουλ του Μπιλιά, το οποίο απόκρουσε ο Κούφαλης. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μαθιός εκεί σούνταρε. Έγινε η κεφαλιά του Φυλακούρη και κατέληξε μπάλα κόρνερ. Στη συνέχεια η κεφαλιά από τον Τζιβίλογλου μετά το κόρνερ του Ορφανίδη πέρασε ανεκμετάλλευτη, όμως έφυγε μπάλα out. Εδώ είναι ο Γιάννης Αρχοντούλης για τον Απόλλωνα Καλυθιών. Είναι μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι. Γίνεται η κόντρα και κοιτάξτε τι χάνει ο Δημητράς. Στο 55 είναι ο Αρχοντούλης που πάει να πασάρει. Θα ξαναδούμε τη φάση στον Μαυρομούστακο. Παρεμβάλλεται όμως ο Μπιλιάς και η μπάλα στρώνεται στο Δημητρά. Εδώ η πάσα, προσέξτε, έρχεται ο Μπιλιάς. Πάει να διώξει με το αριστερό. Δεν διώχνει καλά. Η μπάλα στρώνεται στο Δημητρά που είναι μόνος από το ύψος της μικρής περιοχής. Πάει να εκτελέσει τον Τίμο Λουτριώτη. Στέλνει όμως την μπάλα ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Out. Στο 61ο λεπτό η σέντρα σου του Νίκου Ορφανίδη περνάει μπάλα ελαφρώς πάνω από το οριζόντιο δοκάρι σε μια επικίνδυνη στιγμή για το Φίβο. Εδώ υπάρχει μια κεφαλιά, έχουμε φτάσει στο 67, ο Μαυρομούστακος σουτάρει, αποκρούει ο Λουτριώτης δύσκολα, στη συνέχεια υπάρχει υπόδειξη offside, σταματάει η επιθετική προσπάθεια και εδώ υπάρχει μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα, ο Δημητράς βγάζει μια παλιά στην άλλη πλευρά, εδώ υπάρχει offside στον Αρχοντούλη, όμως η μπάλα πάει στον Μαυρομούστακο και ο βοηθός, ενώ βιάστηκε να σηκώσει, μετά κατέβασε το σημαίακι, μετά πλασάρει ο Αρχοντούλης σε κενή εστία, υπάρχει χέρι του Φωτεινή, εδώ είναι πέναλτι και κόκκινη κάρτα από τον διαιτή Μιχάλη Μάμη. Έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς των φιλοξενούμενων. Εδώ είναι ο προπονητής του Φίβου Σάμπας Ορφανίδης, ο οποίος ορίεται, έχει φτάσει μέχρι τη μεγάλη περιοχή όπως βλέπετε και ορίεται, διαμαρτύρεται προς τον διαιτητή. Τη φάση θα την ξαναδούμε σε αργή κίνηση. Σε πρώτο χρόνο ο Αρχοντούλης είναι μεν ακάλυπτος, όμως ο κανονισμός λέει και ζητάει από τους διαιτές και τους βοηθούς να περιμένουν να δουν την κατάληξη, το πού θα πάει η μπάλα. Εδώ προσέξτε, είναι ο Δημητράς ο οποίος κάνει την παλιά στο βάθος, απέναντι είναι ο Μαυρομούστακος ο οποίος καλύπτεται, βέβαια σαφώς καλύπτεται. Ο ακάλυπτος Αρχοντούλης δεν παίρνει την μπάλα, την αφήνει, καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι είναι offside και σταματάει, δεν πηγαίνει προς την μπάλα. Έρχεται από πίσω ο Μαυρομούστακος, εδώ πλασάρει, εδώ δεν υπάρχει offside, αν και η κάμερα δεν είναι στην ίδια ευθεία, διότι θα το δείτε εδώ, είναι η στιγμή της πάσας, είναι πιο πίσω ο Αρχοντούλης, ο συμπαίχτης του δηλαδή, δεν τίθεται θέμα offside και συνέχεια ο Αρχοντούλης εδώ χάνει τη μεγάλη ευκαιρία, πλασάρει με το δεξί
και χωρίς να έχει και καλή ισορροπία μάλλον εκεί. Μπάλα δεν πάει στα δίχτυα, υπάρχει όμως πέναλτι το οποίο εκτελεί ο Αρχοντούλης και το χάνει, αποκρούει ο Τίμος Λουτριώτης, πανηγυρισμοί από πλευράς Φίβου αυτή τη φορά. Χαμένο πέναλτι στο 71ο λεπτό, ξανά εδώ η εκτέλεση από τον έμπειρο Γιάννη Αρχοντούλη, χωρίς φορά εκτελεί προς τη δεξιά γωνία, καταλαβαίνει ο Λουτριώτης τι ακριβώς γίνεται όμως και αποκρούει. Και στη συνέχεια ο Φίβος είναι αυτός που θα σκοράρει 6 λεπτά μετά στο 77 σε αυτή εδώ τη φάση που θα δείτε. Ο Τζιβίλογλου έχει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα δεχθεί ένα μαρκάρισμα. Στην ουσία μαρκάρισμα από δύο παίχτες είναι εδώ. Πέφτει κάτω, υπάρχει φάουλ το οποίο δίνει ο Μιχάλης Μάμης. Θα ξαναδούμε τη φάση αυτή και σε αργή κίνηση. Είναι ο Τζιβίλογλου ο οποίος έχει την μπάλα και δέχεται μαρκάρισμα από δύο ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα Καλυθιών. Θα δείτε εδώ είναι το πρώτο το οποίο του γίνεται και εδώ το δεύτερο. Και στη συνέχεια ξανά από τον άλλο παίχτη. Πέφτει κάτω, υπάρχει το φάουλ στο 77 το οποίο θα εκτελέσει από τα δεξιά. Η κεφαλιά είναι στα δίχτυα, το φάουλ του Αξιώτη ήταν, το εκτέλεσε από τα δεξιά. Και ο Τζιβίλογλου είναι ο παίχτης ο οποίος με την κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και πανηγυρίζει. Είναι το 1-0 στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης. Και βεβαίως τα ξέφρενα πανηγύρια για τους τυπικά φιλοξενούμενους, το 0-1 αν θέλετε, εδώ αφιερωμένο στον τραυματία Γιώργο Δελαπόρτα τον γκολ αυτό και το κύπελο στη συνέχεια από τον Τζιβίλογλου. Η κεφαλιά στο 78, 12 λεπτά πριν από το φινάλε του αγώνα, ξανά η εκτέλεση από τον Αξιώτη, πολύ καλή, περνάει μπάλα πάνω από το τοίχο στην καρδιά της άμυνας, ο υψηλός όμως Τζιβίλογλου με κεφαλιά νικάει τον νεαρό Κούφαλη, μπάλα στην αριστερή γωνιά, δεν μπορούσε ο νεαρός, ήταν δύσκολη κεφαλιά. Οπωσδήποτε και στη γωνία. Εδώ το παιχνίδι έχει τελειώσει. Θα ξεκινήσουν τα πανηγύρια από πλευράς των ποδοσφαιριστών του Φίβου Κρεμαστής για την κατάκτηση του τροπαίου. Εδώ έχει μπει και ο κόσμος εντός αγωνιστικού χώρου για να πανηγυρίσει το κύπελο. Είναι ο 63ος τελικός. Είναι το 8ο κύπελο στην ιστορία του Φίβου Κρεμαστής. Και το παίρνει ξανά μετά από 20 χρόνια. Τελευταία φορά το είχε κατακτήσει το 1973. Εδώ είναι το κοντράστ των συναισθημάτων. Ο Λευτέρης Μαυρομούστακος παραδίδει το κύπελο στον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλυθιών, τον Αντώνη Σταυρή. Yeah!